λίγο να κοιμηθούμε, φτιάχνουμε τη διάθεσή μας. Και μετά τι κάναμε. Μάθαμε για τη γνώση και την πράξη. Ότι είναι σημαντικό συνεχώς να μαθαίνουμε. Διαβάζοντας βιβλία, πηγαίνοντας στο σχολείο και ρωτώντας. Όταν ρωτάμε τη γιαγιά μας, να ρωτάμε τη μαμά, τη γιαγιά, όλοι να ρωτάμε, να ρωτάμε, να μας περιέργεια, γιατί η περιέργεια είναι η πηγή της γνώσης. Και μετά να εφαρμόσουμε αυτά που μαθαίνουμε. Και το κάνουμε να πίνουμε πολύ νερό. Να τρώμε ένα βίντεο την ημέρα, να τραγουδήσαμε και το μάθαμε καλά. Την φιλοσοφία. Μετά είπαμε το καιρό πρωινό. Να τρώμε ένα έξυπνο πρωινό. Με κυπριακό, με πηγή πρωτεΐνης και με φρούτο. Και τραγουδήσαμε. Πάει σε ένα καλά. Επειδή όμως θέλουμε να έχουμε υγεία, σωτά είναι ενέργεια, όμως θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και μπορούμε να το ζητήσουμε. Και όταν το ψάχνουμε και το ζητάμε, θα το βρούμε. Γιατί όλα είναι φυτά. Ακόμα και κάτι δεν γίνεται, γίνεται. Το θέμα είναι να ρωτάμε πώς μπορεί να γίνει. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, ξεσκαλώσαμε. Και τώρα, αν είναι να θυμάστε ένα πράγμα από σήμερα, είναι να θυμάστε αυτό, το μήλο. Γιατί ένα μικρό μέρο δεν το έκανε πέρα, αλλά το μήλο με γίνει ένα σύμβολο. Σα θυμίζω όλα αυτά που μάθαμε σήμερα, όλα αυτά που είπαμε. Και όλα αυτά που είπαμε που μπορείτε μετά να πάτε έξω να τα πείτε σε κάποιον άλλο. Σε έναν φίλο σα, στο σχολείο τη Δευτέρα, σε κάποιον ξαδελφό σα. Γιατί κοιτάξτε, αυτά που μάθετε εδώ δεν πρέπει να τα κρατήσετε για εσά. Πρέπει να τα μεταφέρετε σε άλλου. Πρέπει να τα μάθετε καλά, να τα διαβάσετε μετά. Βρείτε και να τα μεταφέρετε σε άλλου. Πρέπει και εσεί να γίνετε αγγελιοφόροι θετική ενέργεια. Συμφωνεί! Έτσι, γιατί πρέπει να βοηθάμε και του άλλου ανθρώπου. Δεν πρέπει να τα κρατάμε μόνο για εμά αυτά που μα κάνουν καλό. Έτσι, ναι. Και να θυμόμαστε ότι ένα μήλο είναι το μέλλον. Ένα μήλο είναι το σύμβολο. Το σύμβολο τη έξυπνη διατροφή. Και το μήλο είναι το σύμβολο. Με τι μοιάζει ένα μήλο. Περίπου, έτσι λίγο. Με καρδιά, ναι. Το μήλο είναι το σύμβολο τη αγάπη. Συμβολίζει όλα τα καλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε λίγη αγάπη μέσα μα. Και όταν έχουμε αγάπη μέσα μα, μπορούμε να δώσουμε αγάπη. Τόσο περισσότερη αγάπη δίνεις, τόσο περισσότερη αγάπη παίρνεις. Πολύ σημαντικό. Δίνεις και παίρνεις. Σου γυρνάει πίσω σαν μπούμεραγκ. Και ξέρετε, παιδιά, η αγάπη είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε ανάγκη. Όταν λέμε αγάπη, τι εννοούμε. Πώς είμαστε τώρα εδώ, με τους γονείς μας, με τους φίλους μας, λέμε ωραία πράγματα, σκεφτόμαστε ωραία πράγματα. Αυτό είναι τα θετικά συναισθήματα. Αυτό είναι η αγάπη. Είναι μέσα μας αυτό. Πρέπει να το βρίσκουμε μέσα μας εκεί για να το βγάζουμε έξω και να το χαρίσουμε στους άλλους. Και ο πιο απλός τρόπος να το χαρίσουμε είναι να χαρίσουμε ένα μήλο. Γιατί όχι. Λοιπόν, μερικές φορές νομίζουμε ότι πεινάμε για φαγητό. Αλλά δεν πεινάμε για φαγητό. Πεινάμε για αγάπη.